Τουλάχιστον 48 πολίτες και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Νέλη Χαχάμη μας ενημερώνει. Νέλη. Σε βίντεο, λένε, που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται στρατιώτες να σέρνουν σωρούς και να τις φορτώνουν στο πίσω μέρος στρατιωτικού φορτηγού. Σε άλλα πλάνα, σωροί κοίτονται στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο των ενόπλων δυνάμεων του Κονγκό, στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. 48 πολίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης και τουλάχιστον 75 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι επίσης, όπως είπες, και ένας αστυνομικός. Και στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι συνελήφθησαν 168 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής της έκτας που είχε οργανώσει την απαγορευμένη διαδήλωση εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Έλλη Χαχάμη.